Βεβαίως, επιστρατεύουμε τον ψυχίατρο Γιώργο Μικελίδη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Μικελίδη, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κατά του Μανώλη Φάμελο λέει, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Για κάποιους είναι ένα χάπι που περιμένουμε να πιούμε. Θέλω να συνδυαστικά να δούμε αυτές τις έρευνες, μια που δεν ξέρω ποιοι είναι οι μετρήσιμοι αυτοί οι παράγοντες για να καταδείξουμε αν μια χώρα οι πολίτες της είναι ευτυχισμένοι ή όχι. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων είναι η κοινωνική υποστήριξη, το εισόδημα, η υγεία, η ελευθερία, η γενναιοδωρία, η απουσία διαφθοράς, το τελευταίο... Το γνωρίζουμε καλά εδώ στην Κύπρο. Ναι. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό να δούμε, διότι διάβαζα ένας Φιλανδός ψυχολόγος, τώρα στη συναδέλφου της Χατζηδημητρίου στο Φιλελεύθερο η αναφορά, του φιλοσόφου Φρανκ Μαρτέλα, που λέει τι κάνει τους συμπατριώτες του τόσο ικανοποιημένους από τη ζωή τους. Τρία πράγματα. Δεν συγκρίνουν τις ζωές τους και κυρίως τελικά αγαθά που διαθέτει ο καθένας, αλλά ούτε και τα επιδεικνύουν. Πώς κάνουμε εμείς με τους γειτόνους. Χαίρονται τη φύση περνώντας χρόνο στην Ήπεθρο και απολαμβάνοντας διάφορες δραστηριότητες. Έχουν εμπιστοσύνη ένας στον άλλο και φυσικά στις αρχές. Και κάναν και ένα πείραμα, λέει το 22, στη Φιλανδία, του χαμένου πορτοφολιού. Αφέθηκαν εκτεθειμένα 192 πορτοφόλια σε 16 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στο Ελσίνκι, 11 από τα 12 που αφέθηκαν επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι ασκήσεις, κύριε Μικελίδη. Εσείς όμως. Στο γιατρείο σας, μπορείτε να μας πείτε εμπειρικά πλέον τι μας κάνει ευτυχισμένους, τι δυστυχισμένους και πόσο βοηθάνε τα χάπια. Εννοείται. Τα χάπια όντως βοηθάνε σε θέμα κατάθλιψης, τουλάχιστον στα 2/3 των περιπτώσεων ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη, τα ονομαζόμενα happy pills. Είναι φάρμακα τα οποία όντως μπορούν να βελτιώσουν και να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από την κατάθλιψη και από τις αγχώδεις διαταραχές. Άρα η χρησιμότητά τους υπάρχει, είναι εκεί στην βιβλιογραφία, χρησιμοποιείται και πρέπει να χρησιμοποιείται. Ναι, η κατάθλιψη έχει διάφορες, αν θέλετε, βαθμίδες, διότι πώς ορίζεται η κατάθλιψη? Είναι κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είναι κουρασμένος, δεν θέλει να πάει δουλειά κλπ. Δηλαδή δεν είναι όμως κλεισμένος στον εαυτό του στο σπίτι, δεν τρώει, δεν πίνει. Υπάρχουν βαθμίδες, αν θέλετε. Υπάρχουν βαθμίδες κατάθλιψης, πολύ σωστά. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε ήπιας, μέτριας ή σοβαρής μορφής. Αναλόγως των συμπτωμάτων και της έντασης αυτών των συμπτωμάτων. Τώρα, για λίγες μέρες, αν κάποιος δεν νιώθει καλά, δεν είναι ίσως αρκετό να πούμε ότι έχει κατάθλιψη. Μιλάμε τουλάχιστον για συνεχιζόμενες 2 εβδομάδες ή και περισσότερες. Πολλές φορές βλέπουμε εβδομάδες, μήνες και χρόνια ένα άτομο να βασανίζεται με την κατάθλιψη. Να. Σημαντικό είναι να πούμε επίσης ότι κατά τον Αριστοτέλη η ευτυχία έχει σχέση με θέμα τύχης και είναι πρόσκαιρη συνήθως, ενώ μιλάει επίσης για το θέμα της ευδαιμονίας και αναλόγως της ηθικής σε έναν άνθρωπο, όπως ορίζεται. Και το σημαντικό κομμάτι το οποίο έχεις αναφέρει, η γενναιοδωρία, που μέσω αυτής της κατάστασης ένα άτομο μπορεί να νιώθει, να βιώνει και να νιώθει καλύτερα ως άνθρωπος και να είναι πιο ευτυχισμένος. Είναι ναι, αλλά για να βιώσεις αυτό το συνέστημα, το σήμα της ευτυχίας, πάει να πει ότι πρέπει να βιώνεις και τη δυστυχία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια ισορροπία υπό την έννοια ότι και η ευτυχία τι είναι, στιγμές δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι το φυσιολογικό, το σωστό, το υγιές, κάτι που συμβαίνει να σε χαροποιεί. Αυτό είναι ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι ευτυχισμένος με τα απλά, να λυπάται με καταστάσεις, απλά να μην είναι προς μια κατεύθυνση συνεχώς. Δηλαδή και πολύ το να, είναι, να είσαι συνεχώς σε εφορία. Και σε πιο σκληρά χάπια, αν θέλετε, άλλος πώς. Δεν μπορείς. Πολύ σωστό. Και όπως λέω και στους ασθενείς πολλές φορές στο γιατρείο, να μου πούνε πού βρίσκονται τις τελευταίες 2 εβδομάδες, από το 0 μέχρι το 10. Άρα δεν τους λέω να μου πούνε στιγμαία το πώς νιώθουν, που αυτό επίσης αξιολογείται. Ναι. Αλλά ένας μέσος να κάνουμε, όρος... κύριε Μικελίδη, την άσκηση για να δούμε. Ας πούμε, αν πρέπει να μου γράψετε εμένα αντικαταθλιπτικά. Τι ρωτάτε, έρχεται κάποιος στο. Φαντάζομαι ότι όλοι έρχονται και λένε, γιατρέ, δεν είμαι καλά, δώσ' μου και εμένα τα χάπια. Διότι 2 στους 3 πίνουν, σωστά, καταναλώνουν. 2 στους 3 βλέπουν αποτέλεσμα από τα φάρμακα, θα έλεγα. Όχι, λέω επί συνόλου. Αλλά... Η χώρα μας, είπαμε, κατατάγεται κάπου στη μέση των χωρών για την ευτυχία. Γενικά, πληθυσμιακά, νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχουν συνταγή για αντικαταθλιπτικά. Και πολλοί τα παίρνουν από τους γενικούς γιατρούς ή από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Άρα δεν είναι μόνο φάρμακα τα οποία συντογραφούνται από ψυχίατρους. Είναι πολλές οι ερωτήσεις που θα ρωτήσουμε. Για παράδειγμα,
θα σου έλεγα να βαθμολογήσεις τη διάθεσή σου από το 0 μέχρι το 10. Θα σου έλεγα να μου πεις πώς νιώθεις με τη διάθεσή σου. Μπορεί να νιώθεις μελαγχολία, μπορεί να νιώθεις ότι η ενέργειά σου είναι χαμηλή. Ναι. Να υπάρχουν βιολογικά συμπτώματα, δηλαδή να μην κοιμάσαι καλά το βράδυ ή να κοιμάσαι πολλές ώρες. Να υπάρχει υπερκατανάλωση φαγητού ή να μην έχεις όρεξη για φαγητό. Mm-hmm. Να αλλάζουν οι δραστηριότητες σου, να μην έχεις όρεξη να κάνεις δραστηριότητες που παλαιότερα αγαπούσες και ήθελες να κάνεις. Για παράδειγμα, να επηρεάζεται το λίπιτο σου, η όρεξη σου για σεξ. Η όρεξη επίσης για άλλες δραστηριότητες. Να μην θες να πας στη δουλειά, όπως είπες, και να μην είναι μια μέρα, να μην είναι ένα Σαββατοκύριακο που ξυπνάς τη Δευτέρα και λες δεν θέλω να πάω δουλειά, αλλά να είναι επικαθημερινής βάσεως, mm-hmm. να επηρεάζονται οι προσωπικές σου σχέσεις, διότι μπορεί, για παράδειγμα, να έχεις εκρήξεις θυμού, να έχεις άγχος, να έχεις ανησυχία. Κάποιες σκέψεις υπό άλλες συνθήκες να μην ήταν τόσο ενοχλητικές, αλλά όταν ένα άτομο βρίσκεται μέσα στην κατάθλιψη, είναι λες και κρατάει μεγενθητικό φακό. Και μεγαλώνει το πρόβλημα, μεγενθητοποιείται το πρόβλημα, το οποίο βρίσκει τον άνθρωπο να είναι σε ένα βάσανο καθημερινά. Και βλέπουμε και τις βιολογικές ανάγκες, όπως έχουμε προαναφέρει. Βλέπουμε επίσης την κοινωνική δραστηριότητα. Και κάποια ενδεχομένως ψυχοσωματικά, κύριε Μικελίδη, γιατί συνέχεια θα πάμε και στη θεραπευτή να μας μάθει για τους πονοκεφάλους κλπ. Έτσι, πώς μόνοι μας μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτά είναι. Ναι. Άμα κάνει συνέχεια, έχει θέματα, πονάει. Διάφορα και αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι κάτι έτσι σωματικό, κλινικό, και αυτό εμπίπτει. Ωραία. Καταλήγεται λοιπόν με αυτές τις ερωτήσεις κλπ. Ότι αυτός που είναι απέναντί σας, δεν θα λέγα ασθενής, γιατί όλοι ασθενείς είμαστε, όλοι κάτι έχουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά προκρίνεται τη συνταγογράφηση των αντικαταθλιψικών ή εισηγείστε ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία. Ωραία. Καταρχάς, όπως έχουμε πει, θα πρέπει να ψάξουμε και άλλους παράγοντες, οργανικούς παράγοντες. Κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα με το θυροειδή του και να έχει mm-hmm. πέσει η διάθεσή του. Mm-hmm. Μπορεί να έχει πρόβλημα με μια πρόσφατη συνταγογράφηση, η οποία να οφείλεται να έχει αλλάξει η διάθεσή του και να βρίσκεται έτσι μέσα στην κατάσταση. Άρα πρέπει να το δούμε το θέμα ολιστικά. Δεν είναι μόνο το τι αναφέρει ο ασθενής, είναι το τι παρακολουθεί mm-hmm. αντικειμενικά ο γιατρός στο ιατρείο. Αξιολογεί επίσης τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει, το ιστορικό άλλων παθήσεων, χρόνιες παθήσεις. Χρόνιος πόνος, διαβήτης, καρδιοαγκιακά προβλήματα, όλα μπορούν έτσι να συνδράμουν στο γιατί ένα άτομο παρουσιάζει σήμερα μπροστά μας κατάθλιψη. Τώρα, αναλόγως και τις, υπάρχουν και διεθνείς guidelines, υπάρχουν οδηγίες, όπως παραδείγματος χάρη του NICE, του National mm-hmm. Institute of Clinical Excellence του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναφέρει για παράδειγμα ότι ένα άτομο έχει ήπια κατάθλιψη, σίγουρα ίσως δεν είναι η πρώτη γραμμή η φαρμακευτική αγωγή, αλλά ίσως κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, όπως η άθληση για παράδειγμα, όπως το να κοινωνικοποιείται περισσότερο, να διαβάζει βιβλία και να κάνει άλλες δραστηριότητες. Επίσης τώρα, αν μετρούμε για μέτρια ή σοβαρής μορφής, τότε χρειάζεται η συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και θα έλεγα θα είναι καλύτερο να γίνεται συνδυαστικά. Όχι μόνο φάρμακα, όπως είπες πολύ σωστά. Και τώρα εσά ή αυτά, γιατρέ, που την έννοια ότι συνταγογραφείτε, έχετε έτσι ανθρώπους εκεί, συμπολίτες μας, οι οποίοι έρχονται και είναι επαναλαμβανόμενοι για χρόνια αυτή η συνταγή ή μπορεί να βοηθήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Να δώσουμε να μπουστάρει τον οργανισμό. Ναι. Ακολουθούμε πάλι το τι λέει η βιβλιογραφία. Δηλαδή, όταν κάποιος παρουσιάζει το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, συνήθως πρέπει να πάρει μια φαρμακευτική αγωγή για τουλάχιστον 6 μήνες από το διάστημα που αρχίζει και είναι καλύτερα. Τώρα, αν έχει παρουσιάσει περισσότερα καταθλιπτικά επεισόδια, ίσως μιλάμε για 1-2 χρόνια φαρμακευτικής αγωγής. Τώρα, αν είναι χρόνιο το πρόβλημα, όπως είπες πολύ σωστά, τότε ίσως μιλάμε για πιο μακροχρόνιες θεραπείες. Εξαρτάται, πρέπει να εξατομικεύεται ο κάθε ασθενής. Δεν είναι ένα κουστούμι που το φοράμε όλοι και γράψε φάρμακα. Άρα πρέπει να βλέπουμε εξατομικευμένα το τι βιώνει ο κάθε άνθρωπος, ποια είναι τα προβλήματά του. Έχω κόσμο στο ιατρείο πολλές φορές που βασανίζεται λόγω της μοναξιάς και δεν έχει διάθεση λόγω της μοναξιάς. Και αν δεν αλλάξει αυτό το κομμάτι στη ζωή του, όσα φάρμακα και να πάρει μπορεί να μην έχει πραγματική αλλαγή στη διάθεσή του. Άρα πρέπει να βλέπουμε το κομμάτι με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Ναι. Δηλαδή να βλέπουν τους βιολογικούς παράγοντες που μπορούν να οθήσουν και να προκαλέσουν κατάθλιψη, το κοινωνικό κομμάτι και επίσης το ψυχολογικό κομμάτι. Άρα δεν είναι μόνο το βιολογικό το οποίο πρέπει να βλέπουμε. Ναι. Είναι συνδυαστικά πολλά. Μου στέλνουν και διάφορα τώρα. Ρωτάει εδώ μια αν με τα αντικαταθλιψικά βάζει κανείς βάρος. Είναι και αυτές οι έννοιες, φαντάζομαι.
Ναι, σίγουρα τα αντικαθληπτικά είναι μία από τις συνήθεις παρενέργειες. Υπάρχουν και αντικαθληπτικά που δεν βάζουν βάρος όπως κάποια άλλα, για παράδειγμα. Ναι. Το βάρος, οι σεξουαλικές παρενέργειες, οι γαστρεντερικές διαταραχές είναι οι συνήθεις παρενέργειες των αντικαθληπτικών φαρμάκων. Άρα κάποιος από αυτές τις παρενέργειες μπορούν... Λέτε, πριν είπατε και για να υπάρχει μειωμένη λίμπιτο, γιατί κάποιος έχει κατάθλιψη. Αν είναι να πάρει το φάρμακο και είναι η παρενέργεια, είναι να μην μπορεί να κάνει σεξ. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν και φάρμακα που εκεί επηρεάζουν το σεξουαλικό κομμάτι. Εκεί το συζητάτε και αλλάζετε αγωγή, φαντάζομαι. Ναι. Σωστό. Σωστό. Ή κάποιες φορές μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής αναλόγως του προβλήματος. Ναι. Και αυτό, κλείνοντας, γιατί θα το αναδείξω και σε άλλες πτυχές του από την ερχόμενη εβδομάδα, συντείνει και η ηλικία σε αυτά τα στάδια που βιώνει ο κάθε οργανισμός, ο κάθε άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, περισσότερο λίγο οι γυναίκες, όταν πλησιάζουν προς την κλιμακτήριο, σωστά, και εκεί... Είναι γενικότερα διπλάσιο ίσως το ποσοστό των ατόμων, των γυναικών που πάσχουν από κατάθλιψη σε σχέση με τους άντρες. Άρα είναι πολύ περισσότερες οι γυναίκες. Αυτό, εντάξει, και αυτό. Είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση στη βιβλιογραφία. Αναφέρονται κάποιες υποθέσεις είτε ορμονικών αλλαγών, είτε για παράδειγμα. Δεν πάει με εκείνο που λέει μακάρι η ψυχή το πνεύματι, ενώ το πνεύμα το αντρικό και το σωστό, γυναικείο. Έχουμε παραπάνω έννοιες ενδεχομένως, δεν ξέρω. Είναι πιο... και το θέμα της οικογένειας, οι ευθύνες κάποιες φορές με τα παιδιά. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις, δεν είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Να είστε καλή καλά, συνέχεια καλή να έχετε. Συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.